κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια είδηση σοκ, όπου σε μια θεατρική παράσταση, την ώρα που ήταν ο ηθοποιός επάνω στη σκηνή, έχασε τις αισθήσεις του και δυστυχώς έχασε τη ζωή του μπροστά σε θεατές. Σοκαρισμένοι ηθοποιοί και θεατές. Για πάμε λίγο να μας πεις την έκτακτη αυτή είδηση. Λοιπόν, να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή του θεάτρου. Μιλάμε για το θέατρο Νους. Εκεί λοιπόν ο ηθοποιός, ο Γιώργος Γεωργιάδης, συμμετείχε στην παράσταση «Οι φίλοι αθάνατοι», έτσι λεγόταν η παράσταση. Ο τίτλος της παράστασης «Φίλοι αθάνατοι», ναι. Και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του την ώρα που έπαιζε το ρόλο του στη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Ακριβώς αυτό, άφησε λοιπόν την τελευταία του πνοή επί σκηνής την ώρα που ερμήνευε το ρόλο του. Να πούμε ότι πραγματικά και οι υπόλοιποι ηθοποιοί και οι θεατές ήταν σοκαρισμένοι. Αρχικά δεν κατάλαβαν, νόμιζαν ότι πρόκειται περί μιας αδιαθεσίας που αισθάνθηκε ο ηθοποιός. Βέβαια, δυστυχώς, ο άνθρωπος είχε φύγει από τη ζωή. Φωνάξαν φυσικά το ασθενοφόρο που διαπίστωσε και το θάνατό του. Πραγματικά σοκαριστικό, έτσι, την ώρα που ήταν και οι θεατές και οι συνάδελφοί του πάνω στη σκηνή. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και καλό την παράδοση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Δεν τα θερμά μας συλληπιτήρια, αλλά η τραγική έτσι σύμπτωση είναι που το όνομα, ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που έπαιζε ήταν «Φίλοι αθάνατοι». Τραγική ηρωνία. Τραγική ηρωνία. Και πέθανε λοιπόν τη στιγμή που έπαιζε και πρωταγωνιστούσε στη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πάμε τώρα χαρά λεμονή σε εσένα, γιατί στον εισαγγελέα οδηγείται καθηγητής που τον έχει καταγγείλει μια μαθήτρια για σεξουαλική παρενόχληση. Σε έχουμε. Έτσι ακριβώς, Φίλιππε, στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης οδηγείται σήμερα ο 46χρονος καθηγητής σε λύκειο της Αλεξανδρούπολης, τον οποίο κατήγγειλε μια 17χρονη μαθήτρια για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειά της και απειλή. Πριν από περίπου ένα μήνα, η μητέρα της κοπέλας κατήγγειλε στη διευθύντρια του Λυκείου ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής από το Δεκέμβριο του 2023 έως και το Μάρτιο του 2024 έκανε σεξιστικά σχόλια στην κόρη της και επιχείρησε να τη χαϊδέψει με τρόπο που προσβάλλει τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Η διευθύντρια του Λυκείου ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία απάντησε ότι θα φροντίσει για την απομάκρυνση του εκπαιδευτικού, επειδή όμως δεν υπήρχε γραπτή καταγγελία ούτε στο Λύκειο αλλά ούτε στην αστυνομία, δεν μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο καθηγητής, ο οποίος, να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έπαιρνε και συνεχείς άδειες επικαλούμενος προσωπικά προβλήματα. Χθες λοιπόν, ενώ βρισκόταν πάλι σε άδεια, πήγε στο σχολείο και άρχισε να ακολουθεί τη 17χρονη, απειλώντας και βρίζοντάς την. Εκείνη κατέφυγε στο γραφείο της διευθύντριας, η οποία ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, έφτασε στο σχολείο αστυνομία, του φόρεσαν χειροπέδες και για να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, κατηγορούμενος για διατάραξη λειτουργίας του σχολείου, απειλή και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Τυχάνοντας το μέρισμα της τάξης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό με το λαό. Λοιπόν, και ευχαριστώ τον πρόεδρό μας εδώ, τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Θα έλεγα ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να υπάρχει πάντα νόμος και τάξη. Να εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και δυστυχώς οι νόμοι αυτοί είναι νόμοι χάδι για όλους αυτούς οι οποίοι παρενοχλούν παιδάκια, παρενοχλούν μαθητές. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή η χώρα μας να βρίσκεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Παιδεραστία και παιδοφιλία στην Ελλάδα έχει εκτοξευθεί στις πρώτες θέσεις. Αυτές είναι οι πρωτιές αυτού του βρώμικου πολιτικού συστήματος το οποίο έχουμε. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, Φίλιππε. Έχει ξεφύγει τελείως. Πάμε τώρα σε εσένα, Σαυρολούρου, σε έχουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί με την μητέρα αυτή από τη Ζάκυνθο, η οποία είχε κατηγορηθεί ότι κακοποιούσε τα δύο θετά παιδιά της. Ναι. Λοιπόν, έγινε η δίκη. Ναι. Κρίθηκε ένοχη η 49χρονη. Ναι. Και της επιβλήθηκαν 16 μήνες με αναστολή. Το περίεργο όμως είναι ότι θα επιστρέψει κανονικά στο σπίτι μαζί με τα παιδιά, όπως λέει η δικηγόρος. Και όλοι μαζί, λέει, θα πάνε σε ένα σύμβουλο προκειμένου να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Υπάρχει σε βίντεο αυτό το δούμε. Ναι. Είναι διαδικασία το διαμόρφωση, έτσι. Για αναστολή. Με την αναστολή.
Όχι, είναι άλλο. Σου λέει, τα κακοποίησε. Κρίθηκε ένοχη. Ναι, μια αναστολή. Ναι. Και τη σου λέει, ξαναπήγαινε πάλι με τα παιδάκια στο σπίτι και δες ένα σύμβολο. Πρέπει να επιληφθούν οι υπηρεσίες. Για να δούμε τι λέει δικηγόρος της μητέρας. Τα περισσότερα εξ αυτών ήταν άδικα από την αρχή. Από εκεί και πέρα, το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε. Η γυναίκα σήμερα θα επιστρέψει σπίτι της. Πιθανότητα από αύριο θα είναι και μαζί με τα παιδιά της. Και όλοι μαζί με τις προσπάθειες και από επισκέψεις κοινωνικών λειτουργών θα διορθωθούν. Μπορεί να είναι μαζί με τα παιδιά της μετά από αυτή την απόφαση. Μπορεί, ναι. Μπορεί. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο αυτό που είναι μέσα στην αίθουσα. Το τι συνέβη εκείνο που είπε το Σάββατο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ήσασταν όλοι παρόντες μες στην αίθουσα, κατατέθηκαν τα πάντα, τα αναλύσαμε. Έγιναν οι απαραίτητες ερωτήσεις και από το δικαστήριο. Είμαστε πλήρες. Εσύ θυμάται ότι η απώλεια του πατέρα μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά? Προφανώς. Είναι ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό, το οποίο συμβεί εδώ και 10 μέρες. Τα παιδιά δεν έχουν, θα μπορούσε να πει κανείς, την αντιληπτική ικανότητα αυτή τη στιγμή να κατανοούν όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Κατατέθηκε και τα ίδια τα παιδιά ότι τους λείπει πολύ ο μπαμπάς τους. Mm. Επομένως, όλο αυτό σίγουρα επηρεάζει και την συμπεριφορά τους γενικότερα. Μάλιστα. Επίσης, ναι. Ότι σύμφωνα με τα όσα λένε και άτομα τα οποία γνωρίζανε την οικογένεια, ναι. Προσπαθούσαν πάρα πολλά χρόνια να κάνουν δικά τους παιδιά, δεν τα καταφέρανε, πήρανε μία απόφαση να υιοθετήσουν αυτά τα δύο παιδιά, αλλά από ό,τι φαίνεται ο πατέρας, ο οποίος είχε δώσει και τέλος ζωή του πριν λίγες μέρες, ήταν αυτός που ήταν χαρούμενος με αυτή την απόφαση. Όσοι γνωρίζαν το ζευγάρι λένε ότι η μάνα των παιδιών πλέον, η θετή μητέρα, δεν ήθελε να υιοθετήσουν παιδιά. Μάλιστα. Πάμε τώρα, γιατί σήμερα περάσανε 3 χρόνια από τη δολοφονία του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Τρία χρόνια πέρασαν. 3 χρόνια λοιπόν από την ημέρα που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Και χωρίς να έχουν βρεθεί και οι ένοχοι. Μέχρι έτσι. Σήμερα να έχει εντοπίσει η αστυνομία απολύτως τίποτα από ενόχους, κανέναν από ενόχους, κανέναν ο οποίος έχει εμπλακεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί! Αυτό το γιατί φωνάζει η χείρα. Αυτό το γιατί φωνάζει η οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ. Γιατί! Μα αν υπήρχε προληπτική αστυνόμευση στην προκειμένη περίπτωση και αν υπήρχε συνέχεια έλεγχος και αστυνομία, δεν θα τον δολοφονούσαν στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, να ελπίσουμε ότι θα αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι. Πότε! 3 χρόνια του λέει περάσανε. Πρέπει να αποκαλυφθούν. Βγαίναν υπουργοί και λέγανε σε 3 μήνες θα έχουν πιάσουμε τους ενόχους. Αυτό φωνάζαν οι υπουργοί τότε. Τίποτα. Και βγαίνει λοιπόν σήμερα η σύζυγός του και μιλάει για το πόσο πολύ της λείπει ο Γιώργος Καραϊβάς, πόσο δύσκολες στιγμές έχει περάσει και φυσικά ότι η ίδια περιμένει τη δικαίωση εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια. Πάμε να τη δούμε. Εγώ από την πρώτη στιγμή, όπως είχα πει, δεν με αγγίζει το θέμα το ποιος το έκανε. Το γιατί το έκανε, είμαι πεπισμένη ότι η δολοφονία αυτή έχει γίνει λόγω της ιδιότητας του Γιώργου, λόγω αυτά που έγραφε και αυτά που έλεγε. Mm-hmm. Οι αρχές έκαναν το έργο τους, επιτέλεσαν το ρόλο τους και τώρα οι άνθρωποι αυτοί θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν όντως φταίνε ή όχι. Αυτό όμως που θέλω εγώ να επισημάνω και θέλω και τη βοήθεια όλων των συναδέλφων σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος είχε ένα καλό αποτύπωμα στη ζωή του, είναι ότι αυτό το έγκλημα πρέπει επίσημα πλέον από την κυβέρνηση, από την κοινωνία, από όλους τους φορείς να καταταγεί ως έγκλημα κατά της ιδιότητας του Γιώργου. Όπως όλοι γνωρίζουμε και από τα οικονομική έρευνα που έγινε στα στοιχεία μας και από όλα, ο Γιώργος δεν είχε καμία εμπλοκή με όλους αυτούς τους ανθρώπους πέραν της εμπλοκής του ως δημοσιογράφος με την ιδιότητά του προκειμένου να λαμβάνει πληροφορίες όπως κάνουν όλοι οι συντάκτες με τους ανάλογους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Η ουσία λοιπόν για μένα δεν είναι ποιοι το σκότωσαν. Είναι να αποδεχθεί το κράτος το γιατί το σκότωσαν. Γιατί όπως όλους τους ανθρώπους τους οποίους τους έχουν σκοτώσει κατά το παρελθόν επιτελώντας ένα έργο,
κάποιοι δυστυχώς λόγω των χρημάτων θα βρεθούν να κάνουν αυτό το είδε χθες έγκλημα και είναι τραγικό. Είναι αξιολείπητη, δεν ξέρω αν είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω ποιοι είναι, να βιοπορίζεσαι μέσω αυτού του επαγγέλματος. Είναι το μόνο που εγώ θέλω να πω. Πρέπει όλοι σας, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι τα μέλη της ΕΣΥΑ, να διεκδικήσουμε μαζί να αποδοθεί φόρος τιμής στο Γιώργο και να καταταγεί το έγκλημά του ως έγκλημα κατά την ιδιότητά του, ως έγκλημα κατά τη δημοσιογραφική οντότητα. Αυτό και ισχύει. Ο πόνος γίνεται μόνιμος, δεν λιένεται. Ο πόνος βαθαίνει και γίνεται μόνιμος. Όπως έχω πει, νιώθω πολλές φορές ότι στη ζωή μου δεν ήμουν ποτέ χαρούμενη και γυρνάω πίσω και σκέφτομαι υπέροχες στιγμές που είχαμε ζήσει και χαρούμενες και όλα αυτά. Η έλλειψη ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα ενός ανθρώπου σαν τον Γιώργο δεν αναπληρώνεται, δεν μπορεί να σβήσει, δεν μπορεί να... και κάθε μέρα που δημιουργείται κάποιο καινούριο θέμα στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, η έλλειψή του είναι πάρα πολύ έντονη. Είναι έντονη η έλλειψη της αγάπης του, είναι η έλλειψη της φροντίδας του, είναι η έλλειψη της δύναμής του, γιατί ο Γιώργος ήταν ένας δυνατός άνθρωπος, ένας δυνατός σύντροφος, ένας δυνατός σύζυγος, ένας δυνατός οικογενειάρχης. Εμείς είχαμε μια πολύ στενή οικογένεια. Η οικογένειά μας κινόταν γύρω από το πυρήνα μας, δηλαδή η οικογένειά μας ήταν ένας κόμπος και αυτός είναι και να είναι. Είναι ο μπαμπάς μας είναι εδώ, ο Γιώργος μας είναι εδώ μέσα ανάμεσά μας. Μάλιστα. Τρία χρόνια χωρίς να έχει αποκαλυφθεί ούτε ένα στοιχείο ότι υπάρχει για να βρεθούν οι δολοφόνοι και στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το θυμόμασταν όλοι, είχε τελειώσει η κουμπί της Ζήνα Κουτσελίνη, έχει φύγει να πάει προς το σπίτι και ξαφνικά γίνεται η άγρια δολοφονία του. Και βλέπουμε ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι τριτοκοσμική. Βγαίνουν οι πιστολάδες, σκοτώνουν, εκτελούν μέρα μεσημέρι, πρωί, πρωί, βράδυ, μέσα στον κόσμο, δεν τους νοιάζει τίποτα. Συμβόλαια θανάτων. Κολομβία γίναμε. Χειρότερο από Κολομβία η Ελλάδα. Πρέπει να αποκαλυφθεί το έγκλημα για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας των Ελλήνων. Δυστυχώς, δυστυχώς, από το κακό. Γι' αυτό θα αλωνίσουμε όλη την Ελλάδα σε λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός εν όψει των ευρωεκλογών για τις ευρωεκλογές. Για να μας γνωρίσει ο κόσμος και να μας ψηφίσει όλη την Ελλάδα. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας Top Drop με τη βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει πολύ στη μείωση των ρητίδων αλλά και στη βελτίωση της υφής και του τόνου της επιδερμίδας. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι το Top Drop περιέχει και αλουρονικό οξύ, το οποίο ενισχύει την ενυδάτωση. Καθημερινά λοιπόν το βάζουμε το πρωί και μετά την κρέμα μας ή και το αντιλιακό μας, είναι το βράδυ και μετά πάλι την κρέμα μας. Και τι θα κάνει, θα μας κάνει ένα εφέ φυσικού μπότοξ χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουμε στους πλαστικούς, να κάνουμε επώδυνες επεμβάσεις, τίποτα. Με 2-3 σταγόνες Top Drop, με βιταμίνη C και αλουρονικό, έχετε βρει τη λύση στα προβλήματα που σας απασχολούν σχετικά με το πρόσωπό σας. Ένα τεμάχιο μόνο 24,90, δύο τεμάχια μόνο 39,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Μόλις κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το πρωτοποριακό προϊόν Top Drop. Ήρθε να δώσει λύση. Ανώδυνα, άμεσα και αποτελεσματικά. Ως εργαζόμενη μητέρα δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Ο αποτελεσματικός ορός Top Drop προλαμβάνει τις λεπτές γραμμές έκφρασης και τις ρητίδες, ανέμακτα και ανώδυνα, χωρίς παρεμβάσεις και ακριβές μεθόδους. Αν θέλετε να εξαλείψετε τις λεπτές γραμμές, να θρέψετε το πρόσωπό σας και να διώξετε τα ορατά σημάδια πρόωρης γύρανσης, οπλιστείτε με τον Top Drop. Εφαρμόζοντας το προϊόν καθημερινά, βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορροφάται γρήγορα, ενυδατώνει σε βάθος και λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες. Βελτιώνει θεαματικά την όψη του προσώπου. Το υαλουρονικό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C
συμβάλλει αποτελεσματικά και δρά αμέσως στην εξάλληψη των ρητίδων, τρέφοντας ταυτόχρονα όλο το δέρμα. Το δέρμα σας θα αποκτήσει την υγρασία και την ενυδάτωση που απαιτείτε και έτσι θα λάμπετε πραγματικά και η όψη σας θα δείχνει πιο νέα και πιο υγιή. Η βιταμίνη C που είναι απαραίτητη σε κάθε οργανισμό έρχεται μαζί με το υαλουρονικό να προστατεύσει την επιδερμίδα, να την ξεκουράσει και να την οχυρώσει με πλούσια αντιοξειδωτική και αντιγυραντική δράση. Το Top Drop Υπερτερή είναι το πιο αποτελεσματικό σέρουμ προσώπου με βιταμίνη C, κολαγόνο, εκχυλίσματα περγαμόντου και μανταρίνι. Μία μοναδική σύνθεση που προλαμβάνει και βοηθάει στη μείωση των δυσχρωμιών. Προσφέρει πιο νεανική επιδερμίδα, λάμψη και φωτεινότητα. Βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών έκφρασης. Το προϊόν περιέχει χυμό αλοέ βέρα σε ποσοστό υψηλό, προσφέροντας όλες τις ιδιότητες του φυτού, ανανέωση, ενυδάτωση και προστασία της επιδερμίδας. Βοηθάει στη φωτεινότητα του δέρματος και αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, τελειοποιώντας την υφή του δερματός σας. Ως εργαζόμενη μητέρα, δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop, το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Διατηρεί τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας σας, καταπολεμά τις κοιλίδες και πολεμά την φωτογύρανση. Top Drop.